Πάμε για κίνηση ένατης και τελευταίας υπόδρομιας. Έχει δοθεί εκκίνηση. Δεν έχει τόσο καλή εκκίνηση η Δελχινέα με τον Μόραλι να παίρνει την πρωτοπορία. Έρχεται και ο Σόλομαν Τατόρ. Τώρα η Δελχινέα απ' έξω προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση. Με τον Μόραλι ωστόσο να παίρνει την πρωτοπορία από την Δελχινέα. Ο Σόλομαν Τατόρ, ο Κακασάγκας, Πενθέας, ο Ερμόλαος, η Βοσκαρούλα, ο Μενέδημος, Χάρης Μαρίνος, η Τσόλ Γκρικ του Μίκε και ο Βίτα. Με τον Μόραλι να είναι μπροστά, 1,5 μήκος από την Δελχινέα. Πιο πίσω τρέχει ο Σόλομαν Τατόρ, ο Κακασάγκας, απ' έξω ο Ερμόλαος βελτιώνει τη θέση του, η Βοσκαρούλα, ο Μενέδημος, ο Πενθέας, η Τσόλ Γκρικ του Μίκε, ο Βίτα και Χάρης Μαρίνος. Μόραλι στα δύο μήκη τώρα, στο 900 από την Δελχινέα, με τον Κακασάγκα να είναι σε καλή θέση. Πιο πίσω ξεχωρίζει ο Ερμόλαος, ο Μενέδημος, ο Σόλομαν Τατόρ και ο Βίτα που κάνει ανέβασμα. Πάμε για 700, ο Μόραλι μπροστά, στο 1,5 μήκος από την Δελχινέα. Πιο πίσω ο Κακασάγκας, ο Ερμόλαος και ο Βίτα που κάνει finish. 600, ο Μόραλι, στο μισό μήκος η Δελχινέα, στο ένα μήκος τώρα και πάλι. Δύο μήκη πιο πίσω είναι ο Κακασάγκας, κάνει finish και ο Βίτα και ο Ερμόλαος. Στροφή με τον Μόραλι τώρα να είναι στα δύο μήκη από την Δελχινέα, ο Κακασάγκας, Μόραλι στις αρχές ευθείας ξεφεύγει λίγο από την Δελχινέα. Στα δύο μήκο ο Κακασάγκας επιστρέφει με finish. Μόραλι όμως έχει το σοβαρότατο πλεονέκτημα από την Δελχινέα και τον Κακασάγκα που κάνει finish στην εξωτερική. Μόραλι με δυνάμεις απομακρύνεται. Ο Κακασάγκας στη δεύτερη θέση κάνει finish. Μόραλι, ο Κακασάγκας κάνει το finish. Όμως ο Μόραλι θα κερδίσει. Κακασάγκας, Ερμόλαος και Δελχινέα.